Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Η ώρα πλησιάζει 7 και είναι ώρα να πιάσουμε ξανά το φάκελο. Οπαδική βία, είπαμε, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί έντονα το τελευταίο καιρό και όχι άδικα. Εδώ, κοντά μου, δίπλα στο στούντιο, είναι ο κλινικός μας ψυχολόγος, ο καλός συνεργάτης της εκπομπής, ο Νίκος Παπα-Νικολάου. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα. Λοιπόν, οπαδική βία, Νίκο, χουλιγκανισμός. Οπαδική βία, χουλιγκανισμός, ένα φαινόμενο το οποίο προφανώς και δεν είναι καινούριο. Ήδη από τη δεκαετία του 80 είχαμε τα πρώτα σημάδια. Προφανώς και δεν συνδέεται με το ποδόσφαιρο, όπως θα δούμε, και μόνο με το ποδόσφαιρο, ούτως ή άλλως. Προφανώς και είναι βία, ομή βία. Απλώς θα έλεγα, ξέρεις, Μπάμπη, ότι είναι ένας άλλος κρίκος σε όλον αυτόν τον ατέλειωτη αλυσίδα της βίας, η οποία μπορεί να είναι ανάλογα με το πού εφαρμόζεται η βία. Θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, ενδοσχολική βία, ενδοοικογενειακή βία, οπαδική βία, mobbing, δηλαδή βία στον χώρο της εργασίας και ούτω καθεξής και διάφορες άλλες μορφές βίας. Θα σου έλεγα όμως ότι, τουλάχιστον όσον αφορά την οπαδική βία, είναι το χαρακτηριστικό το ότι δίνει ένα κοινωνικό ιστορικό περίβλημα, με κάποιο πολιτισμικό περίβλημα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ δεν είμαι βίαιος γιατί εγώ πρέπει να είμαι βίαιος, είμαι βίαιος γιατί υποστηρίζω μια ομάδα. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο τι κάνω, απενοχοποιούμε. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι λειτουργώ τελείως διαφορετικά, λειτουργώ πολύ πιο ακραία αν το θέλεις και λειτουργώ σε κάποια τυφλά χτυπήματα, τα οποία ενίοτε αυτά τα τυφλά χτυπήματα μπορεί να είναι και να προκαλέσουν και θάνατο, όπως αντίστοιχα απευχόμαστε βεβαίως, ήταν κάτι αντίστοιχο στο τυφλό χτύπημα αυτό το οποίο είδαμε τελευταία. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, αν μιλήσουμε με τη λογική των αριθμών, η οπαδική βία πραγματικά είναι μια κατάσταση η οποία, από ό,τι φαίνεται, είναι σε αυξητική, σταθερά αυξητική τροχιά τα τελευταία 3 χρόνια που, για παράδειγμα, προσπάθησα να συνελέξω κάποια στοιχεία. Ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό ότι το 2021 είχαμε 5.431 περιστατικά βίας, τα οποία δεν είχαν τραυματισμό, ωστόσο. Το 2022 είχαμε 6.484, το 23, το πρώτο οκτάμενο του 23, γιατί προφανώς ακόμα δεν έχουμε στοιχεία μέχρι τώρα, έχουμε 4.798 το πρώτο οκτάμενο μέχρι τον Αύγουστο, δηλαδή το πρώτο οκτάμενο. Ξέρεις, από αυτά τα περιστατικά, ένα άλλο χαρακτηριστικό, το 21 πάλι που έχουμε, είχαμε τραυματισμό στα 118 περιστατικά. Από εκεί και πέρα, στα 72 από αυτά τα περιστατικά είχαν να κάνουν με το χώρο της εκδήλωσης, δηλαδή περίπου τα 2 στα 3 είχαν να κάνουν με το χώρο της εκδήλωσης, είχαμε τραυματισμό στο χώρο της εκδήλωσης, ενώ τα υπόλοιπα 46, το 1/3 των περιστατικών, είναι πάρα πολύ μεγάλο, βασίζονταν ακριβώς σε οπαδικά κίνητρα και πολύ απλά υπήρχαν οι συγκεκριμένοι τραυματισμοί μετά από ραντεβού το οποίο δίναν οι φίλαθλοι σε κάποιο χώρο εκτός του γηπέδου. Πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο που μας δίνεις, Νίκο, για να αντιληφθούμε ότι όντως δεν είναι μόνο μέσα στα γήπεδα και στους αθλητικούς χώρους η βία. Έχει εξαπλωθεί και στους δρόμους. Ακριβώς, έχει εξαπλωθεί και στους δρόμους και, ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, όπως ισχύει σε οποιαδήποτε μορφή βίας, δεδομένου ότι υπάρχει ανωνυμία, υπάρχει μια ψευδέστηση ασφάλειας, δεδομένου ότι ανήκω σε ένα μεγάλο σύλλογο ο οποίος με καλύπτει. Από εκεί και πέρα έχω μίσος για τον αντίπαλο, το οποίο ως ένα σημείο είναι η αφορμή, και απλά και μόνο βγάζω αυτό βίαιο χαρακτήρα, πολλές φορές με τυφλά χτυπήματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν και το θάνατο στον αντίπαλο, όπως αντίστοιχα είδαμε πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Νίκο, ακούγοντας τώρα τη λέξη χουλιγκανισμός ή τη φράση οπαδική βία, το μυαλό μας πάει κυρίως σε νεαρότερες ηλικίες, σε παιδιά, σε εφηβική ή μεταφηβική ηλικία. Ισχύει αυτό? Ναι, ως ένα σημείο, ξέρεις, στο στρατό, θα λέγαμε, αν μου επιτραπεί το συγκεκριμένο, ναι, ο στρατός αφορά κυρίως τους μικρότερες ηλικίες, αφορά την εφηβεία. Είναι, ξέρεις, ηλικίες που αναζητούν ταυτότητα γενικότερα τα παιδιά, ταυτίζονται με την ομάδα. Γενικότερα υπάρχει ένας θαυμασμός και φόβος πάρα πολλές φορές για αυτόν τον αρχηγό της ομάδας, τον καθοδηγητή, το οποίο ίσως το βλέπουμε και στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε αυτή τη μορφή της οπαδικής βίας που είδαμε σε αυτήν την περίπτωση, τη δυστυχή περίπτωση του αστυνομικού. Άρα υπάρχει πάντα ένας ή περισσότεροι καθοδηγητές και υπάρχει ο στρατός από νεαρότερους συνήθως. Από νεαρότερες ηλικίες από εκεί και πέρα. Συνήθως ο καθοδηγητής, βεβαίως, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, θα το δούμε και στην πορεία, μάλλον φλερτάρει με την παθολογία. Από εκεί και πέρα, οι νεαρότερες ηλικίες ουσιαστικά τι κάνουν? Βρίσκονται στην εφηβεία, προσπαθούν να ταυτιστούν με τους συνομιλίκους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ίσως έχουν δεχτεί ενδοοικογενειακή βία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ίσως είχαν σχολική αποτυχία, όπως θα δούμε. Και από εκεί και πέρα, προσπαθούν να αισθανθούν δυνατοί, ξέρεις, μέσα σε μια φάση εξελικτική που αισθάνονται αδύναμοι. Ο έφηβος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται αδύναμος. Άρα λοιπόν, με κάποιο τρόπο, αισθάνομαι πάντο δύναμος όταν βρίσκομαι στρατευμένος μέσα στο συγκεκριμένο στρατό. Από εκεί και πέρα, είναι χαρακτηριστικό, ξέρεις, ότι και η βία των ανηλίκων αυξάνεται με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τη βία των ενηλίκων. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό, το οποίο το έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σωστά.
τοπικιστικό στοιχείο, Νίκο, υπάρχει στη βία, στο χουλιγανισμό? Ναι, από ό,τι φαίνεται υπάρχει τοπικιστικό στοιχείο και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Αθήνα απέναντι στη Θεσσαλονίκη, Πειραιάς απέναντι στην Αθήνα. Για παράδειγμα, κέντρο Θεσσαλονίκης, δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκης από εκεί και πέρα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Ξέρεις, το τοπικιστικό στοιχείο τι κάνει? Αποδίδει ταυτότητα και συνεκτικότητα, αν το θέλεις, ουσιαστικά σε κάποια περιοχή. Αυξάνει γενικότερα την αίσθηση δύναμης και μειώνει την αίσθηση της αδυναμίας την οποία μπορεί να έχει κάποιος. Άρα λοιπόν, στρατεύομαι κάπου, αποκτώ ταυτότητα, αυξάνω τη δύναμή μου, μειώνω την αδυναμία μου και άρα λοιπόν μειώνω και την ευαλωτότητά μου, γιατί φύση και θέση, ειδικά στις ηλικίες των. Στις ηλικίες της εφηβείας αισθάνομαι ευάλωτος. Από εκεί πέρα, αυτό βεβαίως κατά κύριο λόγο ισχύει στις μικρότερες ομάδες που λειτουργούν συνεκτικά. Μαζευόμαστε πολύ περισσότεροι και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο λειτουργούμε πιο συνεκτικά. Όχι όμως κατά ανάγκη, άλλωστε αυτά τα οποία βλέπουμε τα περιστατικά, τα ακραία περιστατικά, αφορούν τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Λοιπόν, ο φανατισμός είναι το σημείο αναφοράς στην οπαδική βία και το ερώτημα, Νίκο, είναι ο φανατισμός και η ψυχοπαθολογία συσχετίζονται? Ναι, συσχετίζονται. Σαφώς και συσχετίζονται. Ξέρεις, ξεκινάμε από μία διαπίστωση, Βάμπη, ότι η βία είναι συμπεριφορά και όχι διάγνωση. Μπορούμε να τη βρούμε σαν ένα σύμπτωμα σε κάποιο άλλο στοιχείο παθολογικό ή μπορούμε να το βρούμε απλά και μόνο σε μία συμπεριφορά. Δηλαδή, ο βίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κρύβει κάποια παθολογία ή μπορεί να είναι βίος αυτός καθεαυτός σαν συμπεριφορά και να μην έχει παθολογία. Ωστόσο, αν θέλουμε να μιλήσουμε τουλάχιστον για παθολογίες οι οποίες έχουν βία. Μιλάμε για πάρα πολλές. Ας ξεκινάμε από την κλασική, την κατάθλιψη. Στην κατάθλιψη αισθάνομαι αδύναμος. Όταν λοιπόν αισθάνομαι αδύναμος, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, αντί να κάνω κάτι ούτως ώστε να το αντιμετωπίσω, στρατεύομαι στο συγκεκριμένο στρατό, αισθάνομαι παντοδύναμος και αν το θέλεις προσπαθώ να αυτοϊαθώ μέσα από παρόμοιες δράσεις, παύλα, καταστάσεις, οι οποίες προφανώς είναι ακραίες καταστάσεις. Άρα εντάσσομαι έτσι σε ένα στρατό, σε μία μάζα, έτσι, σε κάτι μεγαλύτερο για να αισθανθώ ασφαλή. Σε κάτι μεγαλύτερο, αισθάνομαι πιο δυνατός και ουσιαστικά μέσα από τα χτυπήματα, αυτά τα τυφλά χτυπήματα ενίοτε, αισθάνομαι παντοδύναμος. Το επόμενο χαρακτηριστικό είναι η λεγόμενη παρανοϊκότητα. Έτσι, η παρανοϊκότητα μιλάμε για την αίσθηση της απειλής που μπορεί να έχει κάποιος και από εκεί και πέρα εξασκεί τη βία η συμπεριφορά, ούτως ώστε να μπορέσει να αισθανθεί παντοδύναμος ανάμεσα σε κάτι που αισθάνεται τον απειλεί. Ξέρεις ότι η παρανοϊκότητα, ειδικά με τη χρήση του χασίσης, είναι χαρακτηριστικό αυτό. Η δική κάναβη δεν είναι καθόλου μα καθόλου αθώα. Είναι ξεκάθαρο αυτό, μπορεί να προκαλέσει ακραία, μάλλον συγγνώμη, οξέα, παρανοϊκά επεισόδια. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι από τη μια στιγμή στην άλλη κάποιος μπορεί να λειτουργήσει παρανοϊκά. Πολλές φορές, δυστυχώς, μέσα σε αυτές. Άρα να μην την υποτιμούμε έτσι, Νίκο, γιατί καθόλου. Υπάρχει μια τέτοια. Καθόλου. Υπάρχει μια τέτοια αίσθηση και στην και κοινωνία. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να μιλήσουμε κάποια στιγμή γι' αυτό, δεδομένου του ότι όχι απλώς δεν πρέπει να την υποτιμούμε, είναι πάρα πολύ συχνά τα οξέα ψυχοσικά επεισόδια τα οποία μπορεί να προκαλέσει η ινδική κάναβη. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου αθώα. Ξέρεις, σε δεσμεύω τώρα για να το αναλύσουμε προσεχώς σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν. Το επόμενο είναι η λεγόμενη μετεχνιακή διαταραχή, η οποία. Κάποιος είναι θυμωμένος και έχει πολύ φτωχό έλεγχο των παρορμήσεων. Από εκεί και πέρα, αυτές οι παρορμήσεις, αν στραφούν προς τον ίδιο, λειτουργεί αυτοκαταστροφικά. Αν στραφούν προς κάποιον άλλον, λειτουργεί βία. Το επόμενο είναι η αντικοινωνικότητα. Η οποία αντικοινωνικότητα μιλάμε για μια βίαιη αντικοινωνική συμπεριφορά που το άτομο δεν έχει τύψεις. Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα. Ένας άνθρωπος υπερκινητικός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να καθίσει σε ένα σημείο και άρα λοιπόν τι έχει, επαγγελματική αστάθεια και εκρήξεις θυμού ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Σκέψου λοιπόν όλες αυτές οι παθολογίες να συναπαντηθούν με μια ομάδα η οποία λειτουργεί, αν το θέλεις, η οποία θα εξασκήσει βία συμπεριφορά και η συγκεκριμένη ομάδα, αν το θέλεις, λειτουργεί ως ένα σημείο και απενοχοποιητικά, ούτως ώστε να μπορέσω να βγάλω αυτή τη βία συμπεριφορά. Αυτές όλες οι παθολογίες πάντως θα συναντηθούν όπως είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Είναι όπως ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Σίγουρα δεν συναντιόνται όλες οι παθολογίες, αλλά κάποιες από αυτές τις παθολογίες ενυπάρχουν πολλές φορές στα άτομα τα οποία βρίσκονται με τη βία. Το επόμενο χαρακτηριστικό είναι μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες ως ένα σημείο εμέσως μπορεί να προκαλέσουν βία ή συμπεριφορά. Δηλαδή, τι εννοώ. Ένα παιδί το οποίο έχει μαθησιακές δυσκολίες, ένα παιδί το οποίο απογοητεύεται στο σχολείο, περιθωριοποιείται στο σχολείο, ενσωματώνεται από εκεί και πέρα στην ομάδα, ενσωματώνεται στο χουλιγκανισμό, όπου εκεί, από εκεί που ήταν ο περιθωριοποιημένος, ο άνθρωπος ο οποίος με κάποιο τρόπο δεν μετρούσε στο σχολείο, πλέον αισθάνεται ότι είναι παντοδύναμος. Ισχυρός. Άρα λοιπόν, με κάποιο τρόπο μπορεί και λειτουργεί καλύτερα σε σχέση με αυτό το handicap το οποίο θεωρούσε ότι είχε μέχρι τώρα. Σίγουρα όλα αυτά τα οποία λέμε, Μπάμπη, εκτοξεύονται με τη χρήση των αλκοόλ ή των λεγόμενων ψυχοδραστικών ουσιών. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι παθολογίες εκτοξεύονται και λειτουργεί το άτομο ακραία πάρα πολλές φορές.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχουμε συνδέσει πολλοί από εμάς το χουλιγκανισμό με τα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Είναι όμως έτσι? Αφορά μόνο στο ποδόσφαιρο, στα ποδοσφαιρικά γήπεδα ο χουλιγκανισμός? Ξέρεις, θα σου έλεγα ότι όπως αντίστοιχα έχουμε πει για την ενδοσχολική βία, δεν αφορά μονάχα καταστάσεις βίας οι οποίες συμβαίνουν μέσα στο σχολικό περιβάλλον, αλλά πολλές φορές γύρω από το σχολικό περιβάλλον. Αντίστοιχα και στην οπαδική βία, πολλές φορές τα περιστατικά χουλιγκανισμού αφορούν περιστατικά τα οποία γίνονται πολλές φορές γύρω και έξω από το γήπεδο. Έχουμε πολλές φορές γίνει μάρτυρες παρόμοιων περιστατικών. Να θυμηθούμε ότι το 2007, για παράδειγμα, είχαμε επίσης νεκρώσει αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, βόλεϊ γυναικών. Βόλεϊ γυναικών. Εξής, είμαι πολύ δύσπιστος και δεν πιστεύω ότι όλα αυτά τα παιδιά τα οποία μαζεύτηκαν στο συγκεκριμένο αγώνα βόλεϊ, όπου είχαμε και τον τραυματισμό του αστυνομικού. Δεν ξέρω κατά πόσον τα άτομα γνώριζαν ότι τελικά το βόλεϊ παίζεται από 6 άτομα. Νομίζω μαζί σου με αυτόν Νίκο, μάλλον δεν θα είχαν και ιδέα. Μάλλον δεν θα είχαν και ιδέα. Ναι. Βρέθηκαν απλά εκεί επί τούτου προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν βία. Ξέρεις, κάτι αντίστοιχο το είδαμε και το καλοκαίρι στο στρατό αυτών των Κροατών, οι οποίοι κατέβηκαν καθαρά εν είδη στρατού, ούτως ώστε να μπορέσουν να πολεμήσουν, ίσως όχι να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας. Δεν είχε καμία σχέση με την ΑΕΚ, ακριβώς. Κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν θα λέγαμε το ότι σίγουρα δεν γίνεται μόνο στα γήπεδα, κυρίως δεν γίνεται στα γήπεδα. Άρα λοιπόν το να μπορέσουμε, ίσως κατά τη γνώμη μου, το να λειτουργήσουμε κατασταλτικά μέσα στα γήπεδα, ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο παρά ένα μπάλωμα απέναντι σε μια γενικότερη κατάσταση η οποία λέγεται οπαδική βία και ίσως όχι μόνο οπαδική βία, ξέρεις, βία γενικότερα. Μάλιστα. Ο χουλιγκανισμός, Νίκο, σχετίζεται με το οικονομικό, κοινωνικό επίπεδο ή είναι κάτι τελείως ανεξάρτητο? Ξέρεις, θα σου έλεγα ότι είναι περισσότερο ορατός στις λεγόμενες υποβαθμισμένες περιοχές. Αλλά ορατός, πρόσεξε στις λεγόμενες υποβαθμισμένες περιοχές. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και σε κάποιες άλλες περιοχές. Ίσως γιατί προσδίδει ταυτότητα σε αυτές τις περιοχές. Οι λεγόμενοι κάτοικοι των καλών περιοχών, εντός αγωγικών βεβαίως καλών περιοχών, είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρει ίσως διαφορετικούς τρόπους ώστε να εξασκήσουν τη βία ή συμπεριφορά στους άλλους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, τις λεγόμενες έτσι χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επίπεδου περιοχές υπάρχει αυτό που λέμε επαγγελματική αστάθεια. Βασικό η επαγγελματική αστάθεια, ελλειψής σχολική εκπαίδευση. Πολλές φορές υπάρχει και σχολική διαρροή, δηλαδή τα άτομα σταματούν το σχολείο και όπως θα δούμε αντίστοιχα η σχολική διαρροή είναι ένα πρόδρομο σημείο οπαδικής βίας, χαρακτηριστικά σε όλες τις μελέτες αυτό έχει φανεί. Είναι όλες αυτές τις καταστάσεις οι οποίες ουσιαστικά υποάζουν το χουλιγκανισμό. Ο χουλιγκανισμός τώρα θα μπορούσε να εδράζεται, δηλαδή να πηγαίνει πίσω ως αφετηρία και στην παιδική κακοποίηση, στην κακοποίηση ενός παιδιού? Ναι, το λέμε και είναι χαρακτηριστικό αυτό το ότι η βία κάνει κύκλους. Ξεκινάει, αν θέλεις, από την ενδοοικογενειακή βία, συνεχίζει στην ενδοσχολική βία για όσα παιδιά προχωρούν στο σχολείο. Από εκεί και πέρα, για κάποια παιδιά τα οποία σταματούν στο σχολείο, συνήθως περνάει σε οπαδική βία, σε εργασιακή βία και ούτω καθεξής. Ξέρεις, αν θέλουμε να μιλήσουμε για στοιχεία της παιδικής ηλικίας τα οποία σχετίζονται με τη βία, θα βρούμε κάποια στοιχεία, γονέικη αποστέρηση, κακοποίηση, παραμέληση, από εκεί και πέρα, όπου από ένα σημείο το θύμα, μετά ίσως από κάποια χρόνια, γίνεται θήτης. Σαν στην οπαδική βία, για παράδειγμα. Πρώιμη έκθεση σε βία, όπου το θύμα με κάποιο τρόπο τι κάνει, συνηθίζει τις σκηνές βίας τις οποίες έχει βιώσει στο σπίτι του, είτε επάνω σε αυτό, είτε μεταξύ των υπολείπων μελών του σπιτιού, και από εκεί και πέρα με κάποιο τρόπο τις αναπαραγάγει κάποια χρόνια αργότερα. Συχνές διακοπές της οικογενειακής ζωής, οι οποίες μπορεί να υπάρχουν, χωρισμοί, διαζύγια, αιματηρά βεβαίως προφανώς διαζύγια, εντός αγωγικών αιματηρά, νομίζω διαζύγια τα οποία έχουν πάρα πολύ θυμό προφανώς. Σχολικές αλλαγές οι οποίες υπάρχουν. Γενικότερα θα σου έλεγα ναι, η ενδοοικογενειακή βία είναι το πρόδρομο στοιχείο το οποίο ως ένα σημείο υποάζει την οπαδική βία. Η βία είναι ένα στοιχείο έτσι που δρά συνεκτικά στις ομάδες των οπαδών? Ναι, δρά συνεκτικά, δεδομένου του ότι ενδυναμώνει, δεδομένου του ότι μεγαλώνει την αυτοεικόνα γενικότερα στους οπαδούς και γενικότερα τους καλύπτει αυτή την ανάγκη του να ανήκουν κάπου. Σίγουρα, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι κάτι το οποίο αφορά κυρίως άτομα τα οποία έχουν σχολική διαρροή. Δηλαδή, σκέψου ένα άτομο το οποίο έχει φύγει από το σχολείο. Έχει χάσει το κοινωνικό περιβάλλον, αυτό το οποίο φυσιολογικά θα έπρεπε να υπάρχει ένας 17χρονος, 16χρονος, 15χρονος. Ψάχνει λοιπόν να ενταχθεί κάπου, ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα, να αποκτήσει ταυτότητα, να αισθανθεί παντοδύναμος, να τονώσει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση. Μάλιστα. Χουλιγκανισμός και ενδοσχολική βία.
σχετίζονται, Νίκο? Ναι, θα σου έλεγα ότι συνήθως το ένα φέρνει το άλλο, δηλαδή η ενδοσχολική βία φέρνει τον χουλιγκανισμό. Αν θέλουμε να μιλήσουμε έτσι με σχήματα, θα σου περιγράφω δύο κύκλους, οι οποίοι έχουν κάποια κοινά σημεία αυτοί οι δύο κύκλοι. Υπάρχουν δηλαδή άτομα τα οποία ασκούν ενδοσχολική βία, υπάρχουν άτομα τα οποία ασκούν χουλιγκανισμό και κάποια λιγότερα ίσως άτομα τα οποία ασκούν και ενδοσχολική βία και χουλιγκανισμό. Προφανώς τις πιο ακραίες μορφές ενδοσχολικής βίας. Από εκεί πέρα, μάλλον φαίνεται ότι η ενδοσχολική βία λειτουργεί ως πρόδρομο σημείο, ούτως ώστε κάποιος να εξελιχθεί στη συνέχεια στον χουλιγκανισμό, όταν θα μπει σε κάποια οργανωμένη ομάδα, σε κάποιο οργανωμένο σύλλογο. Μάλιστα. Είναι πιθανόν ο χουλιγκανισμός να κρύβει μια εγκεφαλική δυσλειτουργία? Ναι, είναι κάτι το οποίο έχει μελετηθεί και μελετάται, ξέρεις, τελευταία. Θα σου έλεγα ότι η βίαιη συμπεριφορά πιθανά κρύβει κάποια εγκεφαλική δυσλειτουργία. Έχουμε μιλήσει, έχουμε πει ότι η κακοποίηση, για παράδειγμα, με κάποιο τρόπο αφήνει το στίγμα της επάνω στο γενετικό υλικό, με τη διαδικασία της μεθυλίωσης, δηλαδή το θάμπομα κάποιων περιοχών γονιδίων. Από εκεί και πέρα, ένα χαρακτηριστικό είναι ότι γονίδια τα οποία με κάποιο τρόπο σχετίζονται με το μεταβολισμό της σερωτονίνης, δηλαδή μιας ορμόνης η οποία ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα περισσότερο παρά ρυθμίζει το συναίσθημα, μελετώνται τώρα τελευταία, ενώ το τελευταίο και χαρακτηριστικό, αυτό το οποίο ισχύει, είναι ότι η αμυγδαλή, δηλαδή το αρχαϊκό, το τμήμα του εγκεφάλου το οποίο συνδέεται με το συναίσθημα, είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται τελευταίο σε σχέση με το μετωπιαίο λοβό του εγκεφάλου, όπου αφορά το κομμάτι του εγκεφάλου στο οποίο λαμβάνουμε αποφάσεις και κατανοούμε τις σκέψεις μας. Άρα λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ειδικά στις μικρότερες ηλικίες έχουμε νεαρούς οι οποίοι με κάποιο τρόπο έχουν συναισθήματα, έντονα συναισθήματα, τα οποία δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. Και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο, δυστυχώς, ειδικά όταν με κάποιο τρόπο αισθανθούν καλά μέσα σε μια παρόμοια ομάδα, τα διοχετεύουν μέσα από μια βίαιη συμπεριφορά. Λοιπόν, εγώ έκανες μια ανοίξη βεβαίως πριν. Θέλω να επανέλθω. Ο χουλιγκανισμός, η οπαδική βία, εποάζεται από τη σχολική διαρροή? Ναι, είναι ένα χαρακτηριστικό. Φαίνεται από όλες τις έρευνες ότι η σχολική διαρροή εποάζει το χουλιγκανισμό. Έχουμε παιδιά, σκέψου για παράδειγμα ένα παιδί το οποίο έχει μαθησιακές δυσκολίες. Ένα παιδί το οποίο είναι επιβαρημένο το οικογενειακό του περιβάλλον. Ένα παιδί το οποίο από εκεί και πέρα έχει αυτά τα δύο στοιχεία. Πολύ γρήγορα θα περάσει τη σχολική διαρροή. Δεδομένου του ότι δεν είναι ένα οικογενειακό περιβάλλον το οποίο θα το βοηθήσει να αντιμετωπίσει το μαθησιακό πρόβλημα. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο θα κάνει σχολική διαρροή. Θα φύγει. Και από εκεί και πέρα οι περιθωριακές λεγόμενες ομάδες περιμένουν να το εντάξουν, να το στρατολογήσουν, ούτως ώστε να εξασκήσει αυτή τη βίαιη συμπεριφορά. Καιροφυλακτούν δηλαδή ουσιαστικά, έτσι? Ξεκάθαρα καιροφυλακτούν, ναι. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει τελευταία, έτσι. Μάλιστα. Ο χουλιγκανισμός εδραιώνει την ανωτερότητα της ομάδας, έτσι, το αίσθημα ανωτερότητας? Ξέρεις, έχουν μιλήσει τελευταία για το φαινόμενο της λεγόμενης οπαδικής σκέψης, όπου η οπαδική σκέψη θα σου έλεγα ότι έχει τρία ή καλύτερα τέσσερα στοιχεία. Το πρώτο είναι αύξηση της συνοχής που μπορεί να υπάρχει. Το δεύτερο το οποίο μπορεί να υπάρχει είναι μείωση ουσιαστικά των εσωτερικών συγκρούσεων μέσα στην ίδια την ομάδα. Άρα λοιπόν λειτουργεί ο χουλιγκανισμός με το να αυξάνει τη συνοχή στην ομάδα, να μειώνει τις εσωτερικές συγκρούσεις και από εκεί και πέρα να αυξάνει την ομαδική δομή. Αυτό τι μας κάνει? Μας κάνει να αισθανόμαστε ανώτεροι, μας κάνει να αισθανόμαστε δυνατοί, μας κάνει να αισθανόμαστε την χαμένη μας αυτοπεποίθηση, να την τονίζουμε τη χαμένη μας αυτοπεποίθηση. Και άρα λοιπόν γενικότερα η εικόνα μας, η αυτοεικόνα μας, αν θέλεις, ειδικά στις μικρές ηλικίες που είναι όχι και τόσο καλή, δυναμώνει ακόμη περισσότερο, αισθανόμαστε παντοδύναμοι και εξασκούμε αυτή τη βίαιη συμπεριφορά σε κάποιους άλλους, κάποιας άλλης ομάδας. Και όχι μόνο, έτσι. Λοιπόν, αναπόφευκτα τώρα τις τελευταίες μέρες συζητιέται έντονα το θέμα των τρόπων αντιμετώπισης, το τι μέτρα πρέπει να ληφθούν μετά και τα θλιβερά όσα έγιναν στο Ρέντι και το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού αστυνομικού. Πώς μπορεί να γίνει η αντιμετώπιση μιας τέτοιης κατάστασης? Αρκούν μόνο τα κατασταλτικά μέτρα? Ναι, τα κατασταλτικά μέτρα θα σου έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο λειτουργεί βραχυπρόθεσμα. Προφανώς μακροπρόθεσμα τα κατασταλτικά μέτρα δεν αρκούν. Όπως σε κάθε μορφή βίας, έτσι και στη συγκεκριμένη μορφή βίας, όπως σε κάθε μορφή έτσι αποκλίνουσα, θα σου έλεγα, συμπεριφοράς, έτσι και στη συγκεκριμένη μορφή αποκλίνουσα συμπεριφοράς, η πρόωρη ανίχνευση είναι ότι καλύτερο υπάρχει και πρέπει να υπάρχει. Άρα λοιπόν, όσο το δυνατόν πρόωρα, πρέπει με κάποιο τρόπο να δούμε ποιο παιδί ίσως κρύβει παθολογία, ίσως εξασκεί βίαιη συμπεριφορά ανάμεσα στους συνομιλίκους του. Αυτό τι σημαίνει? Το προλαμβάνει, είναι θεραπεύει και εδώ και σε αυτή την περίπτωση. Ακριβώς. Εάν λοιπόν το ίδιο το οικογενειακό περιβάλλον δεν ευαισθητοποιείται, γιατί και το ίδιο έχει τα δικά του θέματα, τα δικά του προβλήματα, ή αν το θέλεις, είναι βίαιο το ίδιο το οικογενειακό περιβάλλον,
περνάμε στο αμέσως επόμενο εξελικτικό στάδιο ή μάλλον στο στάδιο κοινωνικοποίησης, το οποίο ποιο είναι, το σχολείο. Το σχολείο. Άρα λοιπόν ενεργοποίηση των σχολικών ψυχολόγων, οι οποίοι οι σχολικοί ψυχολόγοι πρέπει να ανιχνεύσουν, να δουν, να αλλιεύσουν ποια παιδιά σχετίζονται με κάποιο τρόπο με τη βία, είτε σαν συμπεριφορά είτε σαν παθολογία. Αν υπάρχουν βεβαίως σχολικοί ψυχολόγοι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Σχολικοί ψυχολόγοι και αν είναι σταθεροί σχολικοί ψυχολόγοι, οι οποίοι πρέπει να δουλέψουν στο συγκεκριμένο σχολείο για κάποια χρόνια. Από εκεί και πέρα. Η πρόωρη παρέμβαση πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερο, ίσως και στις οικογένειες, σε όσες βεβαίως οι οικογένειες είναι δεκτικές σε κάποιο είδους βοήθεια. Και σίγουρα αυτό το οποίο βοηθάει είναι με κάποιο τρόπο να περιορίσουμε τη σχολική διαρροή. Το σχολείο, ακόμα και το σχολείο το οποίο έχει προβλήματα, ακόμα και το σχολείο το οποίο δυσλειτουργεί ενίοτε, ακόμα και αυτό το σχολείο το οποίο το κατηγορούμε, λειτουργεί σαν ένα μέσο προφύλαξης απέναντι στην οπαδική βία. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει πάση θυσία να στηρίξουμε το θεσμό του σχολείου τουλάχιστον σε πρώτη φάση και ίσως να ενεργοποιήσουμε όλους τους ειδικούς που μπορεί να υπάρχουν μέσα στο σχολικό περιβάλλον, ώστε να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δείχνει να αυξάνεται. Και, ναι, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και γιατί με αυτά που συμβαίνουν. Και στην Ευρώπη, ακριβώς. Λοιπόν, Νίκο, νομίζω ξετυλίξαμε το 12άλογο της ψυχολογίας του χούλιγκαν. Νομίζω φωτίσαμε όλες τις πτυχές. Όσο μπορούμε, βεβαίως, δεδομένου του ότι σίγουρα είναι μια κατάσταση και η συγκεκριμένη μορφή βίας, η οποία είναι εν εξελίξη. Βλέπουμε όλο ένα καινούργια στοιχεία. Μελετάται ακόμα και από εμάς τους ειδικούς. Σίγουρα, ωστόσο, είναι κάτι το οποίο. Νομίζω ότι οφείλουμε με κάποιο τρόπο να επέμβουμε, να παρέμβουμε, ούτως ώστε να μην συνεχιστεί αυτός ο κύκλος της βίας. Γιατί, ξέρεις, άμα μπορέσουμε να περιορίσουμε την οπαδική βία, ίσως θα προλάβουμε και άλλες μορφές βίας από τα συγκεκριμένα άτομα στο μέλλον. Για παράδειγμα, ενδοοικογενειακή βία, σαν θήτης αργότερα, όταν το συγκεκριμένο άτομο που σήμερα είναι οπαδός γίνει πατέρας ή μητέρα σε κάποια οικογένεια. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για την ωραία συζήτηση που είχαμε και αυτή τη φορά.